Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε και πάλι μαζί και ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ γι' αυτό στην εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», όπου προσπαθούμε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και μας αποστέλλετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να τονίσουμε ότι δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, ούτε καθηγητές, ούτε θεολόγοι, αλλά αυτό που πιστεύουμε είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, όπου μαθητεύουμε όλοι μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού, όλα τα θέματα τα οποία μας απασχολούν και ιδιαίτερα απασχολούν εσάς που μας αποστέλλετε με μηνύματα στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε, όπως είπαμε, στις οθόνες σας. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση κάποιου φίλου μας, ο οποίος γράφει ανώνυμο. «Γεια σας, είμαι ένας άντρας 31 ετών και είμαι από την Κύπρο. Πριν λίγες μέρες ανακάλυψα από το διαδίκτυο το wordofgod.gr το κανάλι σας και μου άρεσε πάρα πολύ και άρχισα να το παρακολουθώ. Τότε είδα το διαφημιστικό με το email σας και είπα να σας γράψω και εγώ την απορία μου, ένα ερώτημα που με απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχω ρωτήσει και το πνευματικό μου, αλλά θα ήθελα και τη δική σας γνώμη. Βασικά θα ήθελα να σας ρωτήσω. Ο πνευματικός μου είπε ότι πρέπει να προσευχόμαστε, πράγμα πολύ σωστό, αλλά και ότι μεταξύ άλλων πρέπει να διαβάζω και το μικρό απόδειπνο. Εγώ τότε άρχισα να το διαβάζω, αλλά δεν καταλαβαίνω και πολλά πράγματα, διότι είναι γραμμένο στην αρχαία ελληνική γλώσσα και εγώ ποτέ δεν ήμουν καλός στα αρχαία. Και τότε ήθελα να σας ρωτήσω, πώς είναι δυνατόν να προσεύχομαι διαβάζοντας κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω το τι λέει? Αυτή είναι η απορία μου. Εγώ ξέρω ότι πρέπει κάποιος να προσεύχεται με λόγια που βγαίνουν μέσα από την καρδιά του και όχι να λέει κάτι εντελώς τυπικά, το οποίο δεν καταλαβαίνει. Σας παρακαλώ πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Τι λέει ο Λόγος του Θεού για το θέμα? Θα περιμένω με αγωνία την απάντησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ». Ναι, αγαπητέ μου φίλε, το θέμα το οποίο θίγεις, της προσευχής δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η επικοινωνία που έχει ο άνθρωπος και μάλιστα ο εσωτερικός άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, ο πόθος που έχει ο άνθρωπος και μάλιστα με ειλικρίνεια να πλησιάζει τον Δημιουργό του. Και μάλιστα αν έχει δεχθεί τον Ιησού Χριστό όπως εσύ και έχει δώσει σε αυτόν εξουσία ο Θεός, ο Πατέρας να γίνει παιδί του, είναι η επιθυμία που έχει ο άνθρωπος, πραγματικά πόθος να έρθει σε επαφή με τον Δημιουργό του, με τον Πατέρα του. Η προσευχή μέσα από το Λόγο του Θεού πρέπει να είναι αποτελεσματική. Δηλαδή, όταν προσευχόμαστε, πρέπει να έχουμε απόλυτη επίγνωση, πίστη δηλαδή, εμπιστοσύνη δηλαδή, ότι ο Θεός μας ακούει, και γι' αυτό και θα μας απαντήσει. Αλλά η προσευχή δεν πρέπει να θεωρείται ότι είναι μονόλογος, αλλά θα πρέπει η προσευχή να θεωρείται και είναι διάλογος. Δηλαδή πιστεύουμε σε έναν ζωντανό Θεό, πιστεύουμε σε έναν αναισθημένο Ιησού Χριστό,
των Υιών του Θεού του Ζώντος, ο οποίος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή και η αιώνιος, ο οποίος ακούει με προσοχή, καθώς είναι Θεός, παντοδύναμος, πανάγαθος, πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, ακούει με μεγάλη προσοχή τα λόγια μας και είναι έτοιμος να μας απαντήσει. Και θα μας απαντήσει εξάπαντος. Εάν η προσευχή μας έχει ειλικρίνεια, πόθο και πίστη. Είναι γραμμένο και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Προσευχή λοιπόν είναι και μία εξήτηση του Θεού. Μία εξήτηση του ανθρώπου προς το Θεό. Θα πρέπει τώρα να αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά της προσευχής. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ατομική προσευχή, προσωπική, για την οποία λέει ο Λόγος του Θεού, όταν προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείο σου και αφού κλείσεις την πόρτα σου, προσευχή σου εις τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό και ο πατήρ σου βλέπον εν το κρυπτό θα σου ανταποδώσει στο φανερό. Προσωπική λοιπόν προσευχή είναι απαραίτητη στον άνθρωπο. Είναι η επικοινωνία μας με τον Κύριο. Όταν εισερχόμεθα λοιπόν στο ταμείο μας, όπως είπαμε, πρέπει η προσευχή μας να είναι αποτελεσματική. Δηλαδή και να την ακούσει ο Θεός και να μας πλαχνιστεί και να μας ευλογήσει και να μας απαντήσει. Να δούμε όμως τώρα πότε η προσευχή μας απαντιέται. Ή μάλλον να ξεκινήσουμε από τα εμπόδια της προσευχής. Το πρώτο εμπόδιο είναι να μην είναι ειλικρινής αλλά να έχει υποκρισία μέσα της και αυτό φαίνεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο όταν λέγει όταν προσεύχεσαι μην είσαι όπως οι υποκριτές διότι αγαπάνε να προσεύχονται ιστάμενοι στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατιών δια να φανώσεις τους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω ότι έχουν ήδη τον μισθόν αυτών. Άρα δεν πρέπει να έχει υποκρισία, επίδειξη. Να στέκεσαι δηλαδή μπροστά σε όλους τους ανθρώπους, να σε βλέπουν ότι προσεύχεσαι ή να λες «εγώ προσεύχομαι πολύ». Ούτε υποκρισία, ούτε επίδειξη. Ακόμη δεν πρέπει η προσευχή όταν είναι, μάλλον να προχωρήσω λίγο ακόμη, επιστολή του Απόστολος Παύλος προς Τιμόθεο, την πρώτη λέγει «Θέλω λοιπόν να προσεύγονται οι άνδρες εν παντή τόπο υψώνοντες καθαράς χείρας χωρίς οργής και διαλογισμού και δισταγμού». Άρα θέλει η προσευχή να έχει πίστη, να μην έχεις διαλογισμούς, μ' ακούει, δεν μ' ακούει, να πας με τη βεβαιότητα, εφόσον είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, ότι όταν εισέλθεις στο ταμείο σου και κλείσεις την πόρτα, που σημαίνει πνευματικά, σε προστατεύει ο Θεός εκείνη τη στιγμή από εμπόδια. Δεν αφήνει εμπόδια να έρθουν μέσα, αλλά και πρακτικά. Κλείσεις και τα κινητά, κλείσεις και τα τηλέφωνα, για να μην εμποδιστεί η διακοπή η προσευχή σου. Πράγμα το οποίο επιθυμεί ο διάβολος, να διακόψει την προσευχή μας. Να διακόπτει την προσευχή μας. Τότε, εκεί μέσα στο ταμείο σου, ο πατέρας σου, ο ουράνιος, θα σου αποκαλυφθεί. Γιατί μόνο εκεί, εν το κρυπτό, λέει η Γραφή, αποκαλύπτεται ο πατέρας ο ουράνιος. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό η μύδια του Ιησού Χριστού. Άρα η προσευχή μας γίνεται πάντοτε προς τον Πατέρα Θεό, αλλά εν το ονόματι του Ιησού Χριστού και μάλιστα πολύ σημαντικό εάν ο άνθρωπος είναι αναγεννημένος και βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο να γίνεται η προσευχή και δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν εμπόδια είναι η υποκρισία, η επίδειξη, είναι η απιστία, η διαλογισμή, η δισταγμή, αλλά είναι και η οργή. Μπορείς να πας μέσα με οργή, οργισμένος εναντίον κάποιον.
Άρα λοιπόν στην προσευχή μπαίνοντας πρέπει να προετοιμαστούμε. Πώς προετοιμαζόμαστε? Πρώτα πρώτα αφήνουμε μπροστά στο Θεό τις αμαρτίες μας, που είναι και το μέγα εμπόδιο μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Τις καταδικάζουμε. Εξομολογούμεθα δηλαδή στον Κύριο, αρχίζουμε και λέμε: Κύριέ μου, έκανα αυτό και σε λύπησε, το άλλο, πρώτον, δεύτερον, τρίτον. Ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καθαρίσει, αλλά ταυτόχρονα φέρνουμε και στο μυαλό μας τους ανθρώπους που έχουν κάτι εναντίον μας ή έχουμε εμείς κάτι εναντίον τους και τους συγχωρούμε, γιατί ο Χριστός λέει: Εάν δεν συγχωρήσετε καρδίας τα πτέσματα των αδελφών σας, ούτε ο Πατέρας μου ο ουράνιος θα συγχωρήσει τις δικές σας αμαρτίες. Αφού λοιπόν συγχωρέσουμε τις αμαρτίες των άλλων ή τις διαφορές μας που έχουμε και πάρουμε την απόφαση να φιλιωθούμε, να τακτοποιήσουμε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους μας, με τους συνανθρώπους μας ενώπιον του Θεού, όσο το αφημών βέβαια, να ειρηνεύουμε με τα πάντων των ανθρώπων, τότε εξομολογούμεθα, φέρνουμε τις αμαρτίες μας ενώπιον του Κυρίου, ζητάμε το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας και ο Πατέρας μας ο Ουράνιος συγχωρεί τις αμαρτίες μας, ώστε πια δεν υπάρχει εμπόδιο μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού, μεταξύ ημών και του Θεού. Σε αυτή την περίπτωση τώρα είμαστε έτοιμοι να φέρουμε στον Κύριο τα ζητήματά μας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος πάλι προς την Φιλιππησίους επιστολή: Ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Εκεί λοιπόν θα φέρουμε στον Θεό, αφού προηγούμενα βέβαια τον ευχαριστήσουμε για το έλεος του, για τη χάρη του, γιατί άνοιξε την πύλη του ουρανού να εισέλθουμε. Και μάλιστα δεν πρέπει να παραλείψω τι σημαίνει αυτό το οποίο λέμε ότι στο ταμείο μας, τι σημαίνει, λέει ο Λόγος του Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος προς την επιστολή του προς Εβραίους, στο 19 εδάφιο και στο 10 κεφάλαιο. Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία να εισέλθουμε εις τα Άγια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς δια του καταπετάσματος του τέστη της αρκός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγα υπό τον οίκον του Θεού, ας πλησιάζουμε με αληθινή καρδιά, με ειλικρίνεια, εν πληροφορία πίστεως με πίστη, έχοντες τας καρδίας μας καθαρισμένας από κάθε έργο και συνείδηση πονηρά. Όταν λοιπόν εισερχόμεθα στο ταμείο μας, στην πραγματικότητα με παρησία και με πίστη στο Λόγο του Θεού, εισερχόμεθα στα Άγια του Ουρανού. Εκεί, πάλι να διαβάσω από την επιστολή προς Εβραίους, που λέει ο Λόγος του Θεού. Έχοντες λοιπόν, διαβάζω από το κεφάλαιο 4 και 14 εδάφιο. Έχοντας λοιπόν αρχιερέα μέγα ως της διήλθε, τους ουρανούς Ιησούν των Υιών του Θεού ας κρατώμεν την ομολογία, διότι δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήσει στα ασθενία ημών, αλλά πειραστέτα κατά πάντα καθομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας. Λοιπόν, ας πλησιάζομαι λοιπόν με τα παρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, διαναλάβομεν έλεος και να βρούμε χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Να βρούμε χάρη εις εύκαιρον βοήθειαν, λέει το κείμενο. Να βρούμε χάρη και έλεος από το Θεό, καθώς πλησιάζουμε με παρησία στο θρόνο της χάριτος. Όταν λοιπόν εισερχόμεθα μέσα στο ταμείο μας, με παρησία εισερχόμεθα στα Άγια, στο θρόνο της χάριτος, για να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη για τον καιρό που θα τον χρειαστούμε. Να είναι για τον καιρό της ανάγκης μας. Άρα λοιπόν ευχαριστούμε το Θεό και ύστερα περιγράφουμε τα ζητήματά μας. Όχι τυπικά, όχι, η προσευχή δεν είναι καθόλου τυπική. Η προσευχή είναι ουσιαστική επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Εν πνεύματι και αληθεία. Μέσα στο ταμείο μας
που δι' αυτού εισερχόμεθα ο Ιησούς Χριστός μας οδηγεί στα Άγια του ουρανού, στο θρόνο της χάριτος του Θεού, στην απόλυτη παρουσία του Θεού, εκεί που αποκαλύπτεται ο Πατέρας ο ουράνιος εν το κρυπτό. Δεν είναι κάτι το ένα αστιάκι, είναι μια συνήθεια, μια τυπική εργασία, διεργασία, μια ουσιαστικότατη λατρεία. Καθώς μπαίνουμε στο ταμείο μας και κλείνουμε την πόρτα, εισερχόμεθα στα Άγια του ουρανού. Εκεί θα μας αποκαλυφθεί ο Πατέρας μας ο Επουράνιος, όχι ο Θεούλης, ούτε ο Χριστούλης, ο Κύριος όλων των δυνάμεων, των ορατών και των αοράτων. Σε αυτόν λοιπόν μπροστά, με ειλικρίνεια, με σεβασμό, με φόβο Θεού, με πίστη Θεού, με αγάπη, θα εκφράσουμε όλα μας τα ζητήματα. Θα τον ευχαριστήσουμε, θα τον δοξάσουμε για την θύρα αυτή της χάριτος που έχει ανοίξει μέσα στο σπίτι μας, μέσα στο ταμείο μας, στο δωμάτιό μας. Και αφού τον ευχαριστήσουμε και τον δοξάσουμε, θα αρχίσουμε να περιγράφουμε με λεπτομέρεια τα ζητήματά μας, όσα μας απασχολούν, τα αιτήματά μας, τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες μας, την αδυναμία μας, τα λάθη μας. Γιατί θέλουμε να βρούμε, να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη. Θέλουμε να μας ακούσει και να μας απαντήσει. Είναι διάλογος η προσευχή. Θέλουμε, όπως διαβάσαμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, να το ξαναδιαβάζω. Ο βλέπον, διότι και ο πατήρ σας, ο βλέπονεν, ο πατήρ σου, ο βλέπονεν το κρυπτό, θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Θέλουμε την ανταπόδοσή του. Επίσης, ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεο λέγει, θέλω λοιπόν να προσεύγω ότι οι άνδρες εν παντή τόπο υψώνονται χείρας καθαράς. Όταν προσεύγεις λοιπόν να υψώνεις τα χέρια σου, αλλά τα χέρια σου να μην είναι με αμαρτία, όπως είπαμε, να έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι που ζητάει ο Θεός μέσα από το λόγο του να έχουμε παρησία. Όταν εισερχόμεθα, να έχουμε παρησία. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου, την πρώτη, πέμπτο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. Και αυτή είναι η παρησία την οποία έχομεν προς Αυτόν, ότι αν ζητώμεν τι, κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Και αν εξεύρωμεν ότι ακούει μας, ό,τι αν ζητήσωμεν, εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα τα οποία εζητήσαμε παρά αυτού. Είναι λοιπόν μια βεβαιότηση. Ό,τι και αν ζητήσουμε θα το λάβουμε, αρκεί να το ζητάμε κατά το θέλημα αυτού. Δηλαδή χωρίς αμαρτίες, με εξομολόγηση, χωρίς οργή, χωρίς δισταγμούς, διαλογισμούς, χωρίς υποκρισία, χωρίς επίδειξη, αλλά και τα αιτήματά μας να είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Όμως το σύμφωνα με το θέλημά του, χάρη του οποίου εξεύρωμον τι μας ακούει και ό,τι αν ζητήσουμε το λαμβάνουμε, καλύτερα το περιγράφει πάλι στην επιστολή του την πρώτη ο Ιωάννης, στο τρίτο όμως κεφάλαιο και στο 18 εδάφιο διαβάζω. Τεκνία μου μη αγαπώμεν με λόγον, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργον και αλήθεια. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι είμαι εκ της αληθείας και θέλομεν πληροφορήσει τας καρδίας ημών εμπροσθεν αυτού. Διότι εάν μας κατακρίνει η καρδία, βεβαίως ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδίας ημών και γνωρίζει τα πάντα. Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών δεν μας κατακρίνει, έχομεν παρησίαν προς τον Θεόν. Και ό,τι αν ζητώμεν, λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα συντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε παρησία προς το Θεό και μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι έχουμε παρησία προς τον Θεό, διότι γνωρίζουμε
ότι είμεθα εκ της αληθείας και κατά αυτόν τον τρόπο πληροφορούμε τις καρδιές μας έμπροσθεν του Θεού, ώστε να μην μας κατακρίνει η καρδιά μας. Αλλά και αν μας κατακρίνει, ο Θεός που είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας, γνωρίζει τα πάντα, μας ελευθερώνει από την κατάκριση. Ώστε, εάν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, έχουμε παρησία προς τον Θεό. Και λαμβάνουμε παρά αυτού οτιδήποτε και αν ζητήσουμε, διότι φυλάττωμεν τα σεντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και όλα αυτά ισχύουν εάν αγαπώμεν τους αδελφούς μας, όχι με λόγο και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια. Και αγαπάμε σημαίνει, είναι πολύ σοβαρό, πολύ λίγα θα αναφερθώ όμως, σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, δεν φθονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται τον κακό, δεν χαίρει την στην αδικία, συγχαίρει δε στην αλήθεια, πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει και πάντα υπομένει. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Μια αγάπη που πραγματικά μακροθυμεί, συγχωρεί, δικαιολογεί, ανέχεται, υπομένει, επιμένει. Εάν λοιπόν αγαπάμε, όχι με λόγια, σ' αγαπάω, αλλά δεν το εννοώ, όχι με λόγια και με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια, τότε γνωρίζουμε ότι είμαστε εκ της αληθείας. Εάν δεν αγαπάμε τους αδελφούς μας με έργο και με αλήθεια, τότε δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε εκ της αληθείας. Και αν είμαστε εκ της αληθείας, τότε η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει. Και αν δεν μας κατακρίνει η καρδιά μας, τότε έχουμε παρησία, γιατί ζητάμε κατά το θέλημά του και ό,τι ζητώμε λαμβάνουμε, γιατί ξέρουμε ότι μας ακούει. Επειδή φυλάττουμε τις εντολές του. Και εδώ να δούμε τώρα ακόμη περισσότερο ποιες είναι οι εντολές του Θεού τις οποίες φυλάττουμε, γιατί πράγματι τις φυλάττουμε. Και αυτή, στο 23 συνεχίζω, και αυτή είναι η εντολή του Θεού, το να πιστεύσουμε εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Να το πιστεύσουμε, να εμπιστευόμεθα. Δεχόμεθα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, είναι αυτός τον οποίο απέστειλε ο Πατέρας. Να πεθάνει, να χύσει το αίμα του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για τις αμαρτίες μας και αυτός τον οποίο ο Πατέρας ανέστησε για τη δικαιοσύνη μας. Ούτως ώστε με απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον οποίο ο Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστόν και εν το ονόματι του, πιστεύοντας και γνωρίζοντας ότι κανένας δεν πάει στον Πατέρα ημί δια του Ιησού Χριστού, μπορούμε μπαίνοντας στο ταμείο μας να συναντήσουμε τον Πατέρα μας στον ουράνιο. Αλλά και πράττοντες τα αρεστά ενώπιον αυτού, είναι να αγαπώμεν αλλήλους, μάλιστα να το συνεχίσω κιόλας, αυτή είναι η εντολή αυτού, το να πιστεύσομεν εις το όνομα του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και να αγαπώμεν αλλήλους, καθώς εντολήν έδωκεν ο Χριστός σε μας. Άρα λοιπόν, η πίστης μας στην αλήθεια του Λόγου του Θεού, στον Πατέρα Θεό, στον Ιησού Χριστό και στο Πνεύμα το Άγιο, τον Τριαδικό αιώνιο Θεό, η εμπιστοσύνη μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε αυτόν δηλαδή που εδόθη το υπερπάν όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι, επουρανίων, επιγείων και κατακτονίων δυνάμεων. Η πίστη μας λοιπόν στον Ιησού Χριστόν, η αγάπη μας, εκπληρώνοντας την εντολή του Κυρίου μας, αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα, και η ελπίδα μας ότι ο Θεός μας ακούει, δεν μένει τώρα λέει η Γραφή παρά πίστης, αγάπη και ελπίδα, μεγαλύτερα τούτον η αγάπη, και η ελπίδα μας ότι ο Ιησούς Χριστός μας ακούει, όταν προσευχόμεθα κατά αυτόν τον τρόπο, τότε λαμβάνουμε όλα όσα αν ζητήσουμε. Υπάρχει βέβαια και κάτι που χάνεται η παρησία μας και εμποδίζεται η προσευχή μας. Διαβάζω από την επιστολή του Ιακώβου, το 4ο κεφάλαιο και το 3 εδάφιο. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε,
διότι κακό ζητείτε δια να δαπανίσετε εις τα σειδονά σας. Άρα δεν ζητάμε πράγματα για την ευχαρίστησή μας, για την καλοπέρασή μας, δεν ζητάμε να μας δώσει να κερδίσουμε το λαχείο, δεν ζητάμε να μας δώσει εκατομμύρια, δεν ζητάμε υλικά πράγματα. Τα απαραίτητα τα ζητάμε και τα υλικά. Αλλά ζητάμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Για να έχουμε τα προζωήν και ευσέβεια που λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά αγαπητέ μας φίλε, από την Κύπρο λέμε ότι η προσευχή είναι η ανάγκη, ο πόθος που έχει ο άνθρωπος να επικοινωνήσει με τον Πατέρα του τον Ουράνιο, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, διαπνεύματος Αγίου. Πρέπει να είναι ειλικρινής, πρέπει να έχει πίστη, αγάπη και ελπίδα. Και πρέπει να γίνεται, ακριβώς όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, μέσα στο ταμείο μας, ο καθένας μέσα στο δωμάτιό του, αφού κλείσει την πόρτα, να εξομολογηθεί, να συγχωρήσει και να ζητήσει και άφεση αμαρτιών. Τότε ο Θεός ακούει. Έξω, πέραν όμως από την προσωπική, ατομική προσευχή του καθενός, υπάρχει η οικογενειακή, αλλά και η κοινή, η εκκλησιαστική προσευχή, για την οποία λέει ο Λόγος του Θεού, όταν διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον το 6ο κεφάλαιο και το 7ο εδάφιο, όταν δε προσεύχεστε, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουν συνισθακουστεί. Μη ομοιωθείτε με αυτούς, διότι εξεύρει ο Πατέρας σας τίνον έχετε χρίαν πριν σεις ζητήσετε παρά αυτού. Άρα λοιπόν στην κοινή προσευχή δεν λέμε πολλά λόγια, στην εκκλησία μέσα, όταν είναι και άλλοι μπροστά, λέμε συγκεκριμένα αιτήματα, παραδείγματος χάρη όταν προσευχόμαστε για το φαγητό, ευχαριστούμε τον Θεό που μας το χάρισε και τον παρακαλούμε να το καθαρίσει και να μας ευλογήσει. Όταν ετοιμαζόμαστε για ένα ταξίδι, προσευχόμαστε όλοι μαζί και λέμε Κύριε φύλαξέ μας αυτό το ταξίδι και σε ευχαριστούμε που μας επιτρέπεις να πάμε. Στις κοινές προσευχές λέμε λίγα λόγια, συγκεκριμένα λόγια. Γιατί δεν θα μας ακούσει ο Θεός αν κάνουμε μακριές, ωραίες και μεγάλες προσευχές. Θα μας ακούσει ο Θεός όταν κάνουμε προσευχές ταπεινές, με πίστη, με αγάπη και με ελπίδα. Και με συγκεκριμένα αιτήματα. Πριν τελειώσω όμως, θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτό που διαβάσαμε όταν εισερχόμεθα στο ταμείο μας, τις υποσχέσεις, δηλαδή μέσα από αυτό που διαβάσαμε, τις υποσχέσεις που δίνει ο Θεός. Λέει λοιπόν στην προς Φιλιππισίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο και στο 6ο εδάφιο. «Μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι, ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό μετευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού». Εκείνο το οποίο παίρνουμε από το Θεό άμεσα όταν προσευχόμαστε κατά τον τρόπο, κατά το θέλημα του Θεού, είναι αυτό που λέει η Γραφή, ότι έρχεται η ειρήνη του Θεού μέσα μας. Φεύγει η ταραχή, φεύγει η αγωνία, φεύγει ο φόβος και μας φυλάει ο Θεός διά του Ιησού Χριστού και την καρδιά μας, αλλά και τις σκέψεις μας. Μας φυλάει για να μην χαλάσει η καρδιά μας και να μην μας πλανήσει η σκέψη μας. Και χάσουμε το δρόμο μας και χάσουμε την παρουσία του Θεού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για όλα και για την ερώτησή σου αγαπητέ μου φίλε από την Κύπρο. Εδώ τελειώσαμε. Σου ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας, σε σένα αλλά και σε όλους τους τηλεθεατές μας, κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αμήν. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας.